αλλιοφίλη στου χίλιου ένα. Δεν βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι. Ο Φίλιππος είχε ανοιχτό χαρακτήρα. Ήταν εύκολο να είσαι φίλος του. Δεν κράτησε πόζα, ανοίχτηκε όλος, τους συναναστράφηκε, δεν έκαμε διακρίσεις. Παρόλο το τη μόρφωση που είχε, απλώς καταδεικτικός και γινόταν αμέσως φιλικός. Για να σε οδηγήσει με ένα άλλο, πιο γοητευτικό τρόπο στις μεγάλες ουσίες που έψαχνε ο ίδιος. Να σηκώνει ψηλά, και εγώ αυτή, ξέρεις, όταν σηκώνει ένα παιδί κάποιος ψηλά, είναι νομίζω ότι πιο όμορφο. Και να κοιτάω έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένα αγγελικό πρόσωπο, μην πω ότι δεν υπάρχει. Εγώ αυτά ξέρω να πω. Τόσο πολύ τον αγάπησα. Μου τον δείξανε, τον πλησίασα και πιάσαμε την κουβέντα με τον Φίλιππο. Και εγώ δεν ήξερα ποιος ακριβώς ήταν. Βέβαια αυτός, σεμνός όπως ήταν, δεν είπε τίτλους και τέτοια πράγματα. Είπε εδώ κάθομαι και στοχάζομαι. Τον θυμάμαι που ερχόταν από τα Χατούνια με τα πόδια και με το ποδήλατο. Μας έκανε εντύπωση τότε και τα χρόνια για εμάς. Ένας άλλος καινούριος κάτοικος εδώ, με ένα κλασικό όμορφο μουσάκι όπως ήταν ο Φίλιππος. Ήταν και νέος τότε. Πώς θυμάται κανείς τον μπαμπά. Ήτανε και παιδί που ήμουνα και ενήλικη που έγινα, ήταν πάντα σωστός και πάντα τρυφερός. Ασχολήθηκε πολύ και με μένα και με την αδελφή μου. Και έμαθα πολλά πράγματα από εκείνον, πολλά πράγματα για την ανθρωπολογία των πατέρων. Τι σημαίνει η καρδία, τι σημαίνει ο νους. Και ήταν χριστιανικός, ορθόδοξος. Αγάπησε την Ελλάδα. Μια βάρκα και πήγαν στο Άγιο Όρος και εκεί έμεινε κάποια χρόνια. Άχι. Εκεί γνώρισε την Ορθοδοξία. Ένα γράμμα που έγραψε ο Φίλιππος προς τον Σεφέρη, που έχω το αντίγραφο από αυτό, που έχει ημερομηνία το 50. Και λέει στον Σεφέρη, μόλις τώρα γύρισε από τον Άγιο Όρος, που είναι τα πιο σπάνιο και καταπληκτικό μέρος από όλα τα ωραία μέρη που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά ο Σέρατ εγνώρισε πρώτον την χριστιανική πίστη μέσω των Ελλήνων ποιητών. Άρχισε με μελέτη της ποιητικής παραδόσεως της Ελλάδος, προπαντός ίσως από Σεφέρη. Και έτσι εγνώρισε ένα άλλον κόσμο, διαφορετικό από αυτό που εγνώρισε στην Αγγλία. Κατέλαβε ότι αυτή η παράδοση που βρίσκεται μέσα στους ποιητές της Ελλάδος είναι επίσης η παράδοση της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Έφυγε μετά και πήγε στην Αγγλία, μετά ξανά ήρθε πάλι στην Ελλάδα. Γιατί τ' άρεσε πολύ που έμεινε στο Άγιο Όρος. Έψαχνε κάτι άλλο που πίστευε ότι εμείς οι Άγγλοι είχαμε χάσει. Και κάτι που βρήκε εδώ στην Ελλάδα. Κάτι, μια επαφή με τη φύση, με την παράδοση, με τη θρησκεία ίσως. Και όλο αυτό, ότι ένα σύνολο που βρήκε εδώ και δεν το είχα βρει, του έλειπε στην Αγγλία.
Από εκείνον έμαθα πως η ποιητική παράδοση της Ελλάδος πηγαίνει μαζί με την φιλοκαλλική παράδοση. Και με τον τότε αρχιμανδρίτη Κάλης Τοβέα. Είχα σκοπό να κάτσουν στο τιμόνι φιλανταλίου και να δουλεύουν τη μετάφραση της φιλοκαλλίας. Κάνανε την εκδοτική επιμέλεια της μετάφρασης και καθόντουσαν στο Χιλαντάρι. Δεν συμφωνήσαμε πάντα για τη μετάφραση. Είχαμε πάντα μεγάλες συζητήσεις. Αλλά τέλος πάντων νομίζω πάντα έχουμε συμφωνήσει στο τέλος. Αλλά η μετάφραση ενός έργου όπως η φιλοκαλία δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Θέλει άσκηση, πρέπει να υποφέρεται. Και πολλές φορές όταν έχουμε συνεργαστεί εις τη φιλοκαλία, πολλές φορές έχουμε μετράσει μόνο σε όλη την ημέρα μία σελίδα, ίσως δύο σελίδες. Έτσι θέλει καιρό το έργο της μεταφράσεως. Ταξίδεψε στην Άγιον Όρος το ίδιο λεωφορείο με τον Προφύριο. Και μιλήσανε στον δρόμο, στο λεωφορείο μέσα, δεν ξέρω πότε ήταν αυτό. Και πιάσανε κουβέντα για την όρασή του και είπα, παιδί μου, δεν είναι τίποτα αυτό, δεν έχει καμία αξία. Θυμάμαι μια χαρά, μια ικανοποίηση την συνεργασία που είχα με τον Φίλιππο και τιμώ τη μνήμη του. Ανησύχησε πάρα πολύ για αυτό το θέμα και έγραψε αυτά τα βιβλία για οικολογικά θέματα τότε που σπάνια το έβρισες. Τώρα όλοι μας ξέρουμε, αλλά αυτός ο Φίλιππας σαν προειδοποίηση ήξερε, κατάλαβε τι γίνεται στον κόσμο και έψαξε και τις ψυχικές ρίζες αυτού του λάθος που κάνει. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα του κόσμου, βαδίζει έτσι και με τον τρόπο που βαδίζει στην καταστροφή. Ο Φίλιππος ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς την κριτική του για το οικολογικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τα λεγόμενα οικολογικά κινήματα, τα οποία ανθούν και εμπνέουν πολλούς ανθρώπους τέλος πάντων, καμία σχέση με ποια έννοια. Το οικολογικό πρόβλημα δεν το έλεγε απλώς ένα πρόβλημα καταστροφής μερικών πραγμάτων ή τμηματικά, όπως πολλές φορές κάποια οικολογικά κινήματα επικεντρώνονται στα ζώα, στις πάπιες, στα πτηνά, στα σαρκούδες κτλ. Όλα αυτά χρειάζονται. Αλλά είναι μάλλον πολύ επιμέρους στοιχεία. Ο Φίλιππος έλεγε ότι η κριτική του που έκανε στην καταστροφή του περιβάλλοντος ξεκινούσε από βασικές θεολογικές αρχές. Εδώ βρίσκεται το τεράστιο θέμα της συνέργειας του ανθρώπου, το οποίο οι περισσότεροι χριστιανοί το έχουμε παραπέμψει στις καλένδες, πράγμα που ο Σέραρ είναι από τους λίγους τους που τόλμησαν να το καταγγείλουν. Ξεκινούσε από το πώς και η Δύση, αλλά και μέρη Ανατολή εξυπηράσεως από τη Δύση, αλλίωσε το θεολογικό του λόγο, αλλίωσε τον λόγο που έχει για τον άνθρωπο μέσα στην Δύση και στη ζωή, πώς και πώς είναι ο άνθρωπος, πώς φτιάχτηκε από το Θεό και όλα τα πράγματα. Και έτσι ουσιαστικά εξέπεσε η θέση του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον και γι' αυτό εξέπεσε το περιβάλλον. Η θέση του Φίλιππου ήταν ότι δεν νοσεί το περιβάλλον, νοσεί ο άνθρωπος και νοσεί η αντίληψη του ανθρώπου για το περιβάλλον. Δηλαδή όσο ο άνθρωπος νοσεί και όσο είναι διαστραμμένη αυτή η σχέση, που δεν πίστευε ότι μπορεί να επανορθωθεί πάλι αυτή η σχέση με το περιβάλλον, οποιαδήποτε λύση θεωρούσε ότι δεν φτάνει. Ήταν Άγγλος, gentleman σίγουρα. Αλλά είχε και αυτό το πάθος που δεν το βρίσκεις τόσο συχνά σε έναν Άγγλο τέτοιες τάξεις, ας πούμε. Και όχι μόνο πάθος, αγάπη, αλλά και θυμό. Θυμό όχι έναντι ανθρώπων, αλλά
εναντίον το γεγονός ότι αυτό που γίνεται στον κόσμο, στη γη μας, και έγινε πολύ θυμωμένο από αυτό, τη μοίρα του κόσμου μας, τη μόλυνση, την αμέλεια. Μέσα μας και μέσω ημών ο φυσικός κόσμος αγιάζεται και αποκαλύπτεται η εσωτερική του μυστηριακή ποιότητα. Συγκεντρώνονται τα πεδία μέσα στα οποία κινήθηκε ο Φίλιππος διασταυρώνοντάς τα. Ποιητική ενορατική εμπειρία, μυστική θεωρία καρδίας, αγιασμός του κόσμου, αποκάλυψη μυστηρίου, μεταμόρφωση του ανθρώπου. Είναι ανεξίτηλη μέσα μου η εικόνα του όταν σε ένα από τα ετήσια πανηγύρια του γενεσίου της Θεοτόκου, στην Παναγιά, έτρωγε δίπλα μου, με φέγγος στο πρόσωπό του, το πιλάθι από το καζάνι της εκκλησίας. Δεν ήταν πλαστή συγκατάβαση, αλλά συμμετοχή στο σώμα των πανηγυριστών. Τόσο απλώς, στο ντύσιμο, στους τρόπους, σε όλα. Η συμπεριφορά του ήταν εντελώς απλή, ήταν σεμνός. Τον έβλεπες και δεν σου γέμιζε το μάτι, όπως λένε στα χωριά, στη λίμνη. Το χαρακτηριστικό του Φίλιππου Σέραρ ήταν ότι ένας μοναδικός στοχαστής, ο οποίος ζούσε όσα στοχαζόταν και στοχαζόταν από αυτά που ζούσε, από την εμπειρία του. Είχε μια άκρα συνέπεια δηλαδή απέναντι σε αυτά τα οποία σκεφτόταν και σε αυτά τα οποία αποτελούσαν οι αρχές του. Ήρθε ο Φίλιππος με την κυβερνήσια και όταν φύγανε και τελείωσε η γιορτή και κάναμε τις διακοπές και γυρίσαμε μετά στο σχολείο πάλι, θυμάμαι ο διευθυντής μας, ο Λίγο Παδόπουλος, μας λέει, «Δε, παιδιά, πού γνωρίσατε από τους ανθρώπους?» «Τι είναι αυτό το πράγμα, με ένα ταγάρι, με σανδάλια, με...» τους έκανε φοβερή εντύπωση, λέει, «Σε αυτή τη ζωή που ζούμε, έτσι πρέπει να ζει ο κόσμος», λέει. «Τι μας έχει πάει, λέει, η μανία να πηγαίνουμε μπροστά και να είμαστε πιο πίσω από ό,τι έπρεπε να είμαστε». Λοιπόν, ο Φίλιππος έδωσε μία μάχη, πραγματικά έτσι, κουράστηκε πάρα πολύ για να κάνει τη γη στα Κατούνια να πλαστήσει, σκάβοντας το χώμα και όλα αυτά με τα χέρια, προσθέτοντας χώμα, κοιτεύοντας τη Παρίσια για να προστατεύσει από τη βόρεια και τη Παρίσια να προστατεύσει από την αλμύρα της θάλασσας. Θυμάμαι τους σωρούς από τις πέτρες. Να βγάζει πέτρες από το χώμα, γιατί είναι πολύ πετρώδης εδώ το έδαφος. Και εγώ το θυμάμαι αυτό, να βγάζει πέτρες. Ακόμα υπάρχουν σωρές από πέτρες που είχε βγάλει αυτός. Και τότε, κάθε φορά που περνάω και τις βλέπω, θυμάμαι ότι τις είχε βγάλει εκείνος. Σκάβοντας με τα χέρια, διότι θεωρούσε ότι τα μηχανήματα τα που έρχονται και σκάβουν και λιγόνουν, ότι πληγώνουν. Υπήρξε από αυτούς που συναναστράφηκαν σταθερά το αγαθό, την ομορφιά και την αλήθεια, από αυτούς που άντεχαν το αντίκρισμα, που ψηλαφούσαν την κρυπτότητα, που αρέσκονταν να γονιμοποιούνται από αυτή τη σχέση, να μελετούν, να πορεύονται, να φωτίζονται, να υπομένουν, αλλά και να δοκιμάζουν, δοκιμαζόμενοι οι ίδιοι, όσους θα έσκυβαν να δουν με τι πράγμα έχουν καταπιαστεί. Σε δυσκολεύουν με την θεολογία του Φίλιππου. Ειδικά η σχέση του με την κτήση. Δηλαδή προσπαθούσε να βρει, ακόμα και με συντέχνη αυτό που λέμε, τον σπερματικό λόγο.
Δηλαδή την κοινή αλήθεια που μπορεί να υπάρχει παντού. Σε όλες τις θρησκείες, κυρίως τις μονοθεϊστικές, αλλά όχι μόνο σε αυτές. Ο Άγιος Προφήριος είπε οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε απόλυτη σεβασμή, δηλαδή σε άλλον που πιστεύει σε άλλη θρησκεία. Δηλαδή, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε εμείς καλά και όσο μπορούμε να είμαστε εντάξει. Να μην κάνουμε κριτική στους άλλους. Θα μπορούσα με μια φράση να πω ότι ο Φίλιππος Έραλ ήταν μόνιμα προσανατολισμένος στο τρίπτυχο ιερό ζωή τέχνη, τρία πεδία που αντιστοιχούν στο Θεό, την πραγματικότητα και τη μεταμόρφωση θέωση. Τους έλεγε να κοιτάζουν γύρω τους και να βλέπουν αυτή τη χάρη που υπάρχει, γιατί είναι η Θεία Χάρη, διασκορπισμένη παντού, διαποτίζει τα πάντα. Να κοιτάζουν γύρω τους και να βλέπουν. Τι να βλέπουν? Το άλμα μιας γάτας, μιας νυφίτσας στην καλύτερη περίπτωση, έστω και μιας γάτας στο άλμα. Τι είναι αυτό για τον Φίλιππο? Είναι η έκφραση της Θείας Ομορφιάς, της Θείας Χάρης. Δεν ερμηνεύεται διαφορετικά αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα το οποίο μαγνητίζει το βλέμμα σου. Σε κάνει να σκέφτεσαι πόσο όμορφη είναι η ζωή. Αυτή η Θεία Χάρη λοιπόν διαποτίζει τα πάντα. Είναι παντού. Είναι παντού. Σε όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και αν έχουν κακή συμπεριφορά. Ευσπλαχνία δεν μπορείς να είναι για τον καλό. Και για τον διάβολο ακόμα. Ότι δεν υπάρχει τίποτε το ιερό χωρίς Θεό. Και ότι η απουσία αυτής της διάστασης φέρνει ασθένεια και διχασμό. Αν ο Θεός δεν είναι παρόν έστω και σε ένα κόκο της άμμου, τότε δεν είναι παρόν ούτε και στον ουρανό. Το κάθε τι και μια πέτρα είναι ιερό πράγμα. Αρχίζει με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ο Φίλιππος ήταν υπεύθυνος για την παράδοση κάποιων Ιταλών αξιωματικών. Ποιος όφιλε, ζήτησε να αφήσουν το πιστόλι τους εκεί πάνω στο γραφείο την ώρα που γινόταν η παράδοση, αλλά ήταν πολύ περήφανος ο Ιταλός και του είπε αυτό που μου ζητάτε, λέει, αν το ζητούσα εγώ, εσείς τι θα κάνατε, λέει, αν είσαστε στη θέση μου θα παραδίδατε το όπλο σας? Και ο Φίλιππος είπε, το παραδίδω και τώρα. Και πραγματικά σηκώθηκε και άφησε το πιστόλι του πάνω στο τραπέζι. Και τότε έγινε αποκάλυψη. Ήταν ξύλινο το πιστόλι. Η εικόνα είναι η θεοφάνεια του ακτίστου, είναι ο χώρος της αλήθειας, όχι της φαντασίας. Όπου ενώνεται το υλικό με το πνευματικό και υπερβαίνεται η διάστασή τους, είναι η αναγγελία για τα επερχόμενα του μέλλοντος αιώνος και συνδέει την ύπαρξη και παρουσία της εικόνας με την ανανθρώπιση και τη μεταμόρφωση. Και τα δύο αποτυπώνονται στην εικονογράφηση όχι μόνο ως ιστορικά γεγονότα, αλλά ως κλίσεις σε μεταμόρφωση των ανθρώπων, ως οικείωση με το πρόσωπο που ενώνει κτιστό και άκτιστο, ως παράσταση της άλλης πραγματικότητας ήδη παρούσας στην Εκκλησία. Για να μιλήσουμε ποιητικότερα, βυθίζεται μέσα στην εικόνα και ψηλαφεί το υλικό και το άειλο. Αγγίζει τις μορφές, δοκιμάζει τα υλικά και ύστερα βγαίνει μαζί με ό,τι ανακάλυψε εκεί μέσα, έξω στον κόσμο, παίρνει το μολύβι του και μεταφράζει σε λόγο αυτά που συνάντησε στις εικόνες, αυτά που του μίλησαν εκεί, πραγματοποιώντας, όποτε το πετυχαίνει, ομοιοπαθητική εικόνας και κτιστού κόσμου. Η βασική του σκέψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ζωντανή τέχνη, λειτουργική, θρησκευτική, αν δεν υπάρχει ένα βίωμα εκθεσικό, αυτό που θα λέγαμε ζωντανή εκκλησία, έτσι, η οποία πρέπει να έχει και τα σύμβολά της και όλα αυτά. Συνοψίζοντας κάπως μια πλευρά του έργου του, θα έλεγα ότι πιάνει τα πράγματα από την αρχή, κατά μία έννοια πριν την πτώση, από τον εναρχή λόγο του Ιωάννη, με την έννοια της φανέρωσης και της άμεσης σχέσης του λόγου με τα πράγματα, με τα δημιουργήματα
με την πραγματικότητά τους και με τη θεολογία τους. Έτσι ακριβώς τα αποαντικειμενοποιεί. Και από εκεί και πέρα μένει να τα φωτίσεις με το φως που σου δίνει η χάρη, στο βαθμό που εσύ ανοίγεσαι σε αυτή τη χάρη ή δεν ανοίγεσαι. Κάθε Κυριακή ήταν στο Γαλατάκι. Ναι, ναι. Καθόταν όρθιος όλη τη λειτουργία. Αναπέλογο. Εμείς πάμε και δεν μπορούμε να τα πέντε λεφτά να καθίσουμε. Αυτό καθόταν όρθιος. Πήγαινε στην Ανάσταση και καθόταν μέχρι τη Κάση Ανάσταση συνεχίζει μέχρι τις 3 ώρες μέσα. Καθόταν όρθιος όλη. Αν μη προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε το βασιλείο Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ειδικά εκείνους τους τελευταίους μήνες της ζωής του, είχα την ευκαιρία να καταλάβω ότι για τον Φίλιππ είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ζει κοντά στην ζώσα ορθόδοξη, ελληνοορθόδοξη παράδοση. Πολύ καλός της παρέας άνθρωπος. Δηλαδή χαιρόσουν να είσαι μαζί του, να κουβεντιάζεις. Α, κάτι άλλο είχε ο Φίλιππος, πολύ σημαντικό. Άκουγε πολύ, μίλαγε λίγο και άκουγε πολύ τον συνομιλητή. Και όταν μιλούσε, όταν απαντούσε πάλι, ο λόγος ήταν ήπιος. Δηλαδή πώς έχουμε το ίσως στη βυζαντινή μουσική. Έτσι ήταν ο λόγος του Φίλιππου. Δεν είχε εντάσεις. Ακόμα καμιά φορά και αν διαφωνούσε, προσπαθούσε με επιχειρήματα να πει την άποψή του χωρίς ένταση. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και εγώ είμαι πολύ περήφανος που ήμουν φίλος του. Έλεγε στα παιδιά να του πούν διάφορα πράγματα σε σημείο που η συνέντευξη γύρισε. Ρωτούσε ο Φίλιππος τα παιδιά και τα παιδιά και αυτά απορρίσανε εκεί γιατί λέει εμείς παίρνουμε συνέντευξη ή από εμάς παίρνουν συνέντευξη. Μα κύριε Σέραρ του λένε δικιά σας η γνώμη έχει σημασία, αλλά ο Φίλιππος εκεί αντέδρασε και τους είπε «Λάθος κάνετε». Η δικιά σας γνώμη έχει σημασία, περισσότερο από τη δικιά μου. Και μας έλεγε ότι αυτός που σπουδάζει και ξέρει τα γεγράμματα και έχει κάποιο γίνει, ας πούμε, εισαγωγικά, πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Δηλαδή γι' αυτό γίνεται αυτό, γι' αυτό μαθαίνει κάτι, για να προσφέρει στον άλλον κάτι. Να το μοιράζεται. Να το μοιράζεται, ναι, βέβαια. Και να βοηθάει όσο μπορεί. Και πραγματικά αυτό μας το έδειξε, δηλαδή στην πορεία μας το έδειξε. Ότι πάντα όποιος συναρχόταν ποτέ δεν είχε πει ότι δεν μπορώ τώρα. Ποτέ του. Είχε πραγματικά πάρα πολύ αγάπη. Δηλαδή δοξάζω τον Θεό που τον γνώρισε από τον άνθρωπο. Ήταν για μένα ένα φως με το σκοτάδι, ας το πούμε. Ο Φίλιππος με κοίταζε απέναντί μου και μου λέει, αυτό έγινε το 89, συγγνώμη, το 82, το 1982. Γιατί δεν γράφεις ένα βιβλίο με την ιστορία της Αγγλογκρίχ. Δεν ξέρω εγώ, πάλι ξανακοίταξα γύρω μου και λέω σε μένα απευθύνεστε. Λέει σε σένα. Λέω είστε σίγουρος ότι μπορώ να γράψω εγώ ένα βιβλίο. Και θυμάμαι αυτό που λένε πολλοί για τον Φίλιππο, ότι έκατσα, άρχισα να μιλάω και είχα την εντύπωση ότι ανοίγω την καρδιά μου. Είχε κάτι ότι είχε την εντύπωση ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για σένα. Μου λέει: Μπορείς να το γράψεις. Χαϊδεύοντας το μουσάκι του, το χάιδευε ο Φίλιππος. Και χωρίσαμε. Πέρασε καμιά εβδομάδα, τον βλέπω, έρθε στο μαγαζί και μου έφερε ένα πράσινο άλμπουμ με 14 ασπρόμαυρες φωτογραφίες στα μέγεθος 15-21 και πίσω από κάθε φωτογραφία έγραφε στην αγγλική γλώσσα το εικονιζόμενο θέμα.
και είχα την εντύπωση ότι εκείνος ο άνθρωπος με καταλαβαίνει αυτό που ψάχνω. Και ναι, θυμάμαι πολύ και θυμάμαι και τη φωνή του. Όπως μιλούσε αγγλικά, είχε μια πάρα πολύ όμορφη φωνή, μια πολύ πολιτισμένη, ναι, απαλή φωνή. Μια θρησκευτική παράδοση μπορεί να δώσει το προσάνημα, αλλά αν η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν θα ανάψει αυτό το προσάμενα στη ψυχή ενός ανθρώπου ή ενός λαού, μένει προσάνημα και η παράδοση η ίδια θα είναι μια νεκρή κληρονομία. Εδώ ξέρεις τι έχουμε κάνει το Φίλιππα, ότι σκάψαμε ολόκληρο βουνό εκεί για να γίνει εκκλησία. Εδώ πίσω, αυτό, όλα με τα χέρια. Το μουσκευε το βράδυ και Φίλιππα στο αυτό, είναι χαλκοδέρα. Μουσκευε το βουνό, εκεί που θέλει να σκάψουμε και πηγαίνουμε το πρωί και μαλακός. Σκάβουμε και πετάγαμε τα χέρια όλα. Μιλάμε για φορτηγά μπάζα τώρα, όχι αστεία. Πέτρες από κάτω το ταμπέλι εδώ, να σε λέει η κυριοδημησία εδώ. Και ερχόταν τρίκυκλο τότε, δεν είχε φορτηγά. Να με τα χέρια τα φορτώναμε όλα, με τα χέρια, ούτε γάντι, ούτε τίποτα. Εκείνο τον καιρό ο Φίλιππος έχτιζε με τον Ιωσήφ Ροηλίδη, καλή του ώρα που είναι στη Φιλανδία, την εκκλησιά. Η μάνα μου, που ποτέ της δεν παρηγορήθηκε για την πυρπόληση, ανακουφίστηκε μεγάλος όταν της είπαμε πως μιλήσαμε στον κύριο Φίλιππο να πάρει ό,τι θέλει από τα υλικά της κατεδαφίσεως. Αποκόμισε ό,τι του έκανε και το ενσωμάτωσε στο ναό. Έτσι έστερξε και η μητέρα μου που είχε ορκιστεί να μην πατήσει στη λίμνη, να περάσει από τη λίμνη και να έλθει στα Κατούνια. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να χτίσουμε το κλεισάκι, είχαμε φωνάξει από το χωριό έναν παραδοσιακό κτίστη, ο οποίος όπως ομολόγησε ο Μπαρβαγιάννης αργότερα, ξαναθυμήθηκε μετά από πολλά χρόνια πώς να κτίζει καταρχάς πέτρα και τούβλο. Και στιγμή λέω στον Φίλιππο να φτιάξουμε λάσπη, να φτιαχτεί λάσπη, για να γίνουν κτιστά τα θεμέλια, αλλά να βάλουμε λίγο τσιμέντο μέσα. Μόλις άκουσε τη λέξη τσιμέντο ο Φίλιππος, το θυμάμαι, όχι με τίποτα, ούτε ίχνος, ούτε ίχνος. Αγαπούσε φοβερά τη λεπτομέρεια, όχι γιατί ήταν τυπολάτρης, αλλά ακριβώς όπως ακριβώς την αγαπούσε ο Βυζαντινός χτίζοντας. Το τι πηγαίνει στην κατάλληλη θέση, ποια πέτρα πάει παντού. Όταν ήταν να φτιάξουμε το πάτωμα της εκκλησίας, να φέρουμε πέρα στην εκκλησία, το οποίο φτιάχτηκε από παλιά συμπαγή τούβλα, φτιάξαμε ένα σχέδιο, να μπουν με ένα τρόπο, ένα ψαροκόκκαλο, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν ήθελε ο Φίλιππος έτσι με το σχέδιο. Φτιάξαμε όλο το πάτωμα έξω από την εκκλησία σε ένα επίπεδο μέρος και παίζαμε με τα τούβλα. Πώς θα πάει, ακριβώς στο σήμα της εκκλησίας και μεταφέρθηκαν έπειτα όλα τα τούβλα μαζί με τη λάσπη μέσα στην εκκλησία όπου και φτιάχτηκε. Το εκκλησάκι, το οποίο είναι, εγώ δεν θα το έλεγα χειροποίητο, αλλά θα έκανα έτσι το λογοπαίγνιο αχειροποίητο, ότι είναι φτιαγμένο πράγματι πέτρα με το χέρι, χτισμένο, και μάλιστα του άρεσε του κυρίου Φίλιππου να παίρνει από παλιά σπίτια που γκρεμιζόντουσαν στη λίμνη, έτσι γωνιόλυθους, για τους βάζει διακοσμητικούς. Κάλεσε έναν Νεοζηλανδό, τον Aidan Hart, να το τοιχογραφήσει, όπου έχει γεώδη χρώματα, πολύ φυσικά, που απόμακρα από αυτό που θα ονομάζουμε Βυζαντινή παράδοση, αλλά ως τόσο μέσα στο πνεύμα απολύτως της ορθόδοξης ζωγραφικής και κατά ένα θαυμαστό τρόπο για μένα, ανακατεύεται ο φυσικός κόσμος με τον υπερφυσικό. Είναι ένα πράγμα σε αυτή την αγιογράφηση. Και είναι από τα, θα έλεγα, από τα πιο δροσερά δείγματα που έχω δει στη ζωή μου, μια σύγχρονη εκκλησιαστική ζωγραφική. Πώς θα ήθελα σήμερα να ζωγραφίζεται ένας ναός. Καταλάβαμε που ήταν εδώ στο μήπως θα πέθανε ο Φίλιππος.
ζήτησε τον πάτερ Σιμιών να έρθει να εξομολογήσει. Και έτυχε να ήταν στην Αθήνα, δηλαδή πήρε τηλέφωνο και έτυχε και ήρθε. Και καθυστέρησε, ήταν να φύγει για Περού και καθυστέρησε μία μέρα να μπορέσει να δει τον Φίλιππο και πράγματι, δηλαδή κάθισε 2-3 ώρες με τον Φίλιππο, πήγε έξω και λέει, μου είπε, δεν θα πεθάνει ο Φίλιππος, μη σε χωριέσαι, δεν θα πεθάνει ο Φίλιππος. Αλλά έκανε μεγάλη κουράγιο στον Φίλιππο. Θυμάμαι μετά την επίσκεψή του, ήταν πολύ ζωντανός. Είχε πολύ κέφι. Και μετά φύγαμε στην Αγγλία και εκεί μας είπαμε που δεν έχει ζωή ο Φίλιππος και... Ο κύριος Φίλιππος δεν έζησε. Δεν έζησε. Έφυγε γρήγορα. Έφυγε γρήγορα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να πεθάνει αμέσως. Πραγματικά. Στην Αγγλία μετά από 3 μέρες κοιμήθηκε και εκεί πέρα μαζεύτηκαν, υπήρξε το πρώτο, όχι βέβαια η εξόδους ακολουθία, αλλά η πρώτη ακολουθία, μαζεύτηκαν και τον αποχαιρέτησαν όλοι οι φίλοι του στην Αγγλία, που είχε χιλιάδες βέβαια, ήταν γνωστός. Αυτό που δεν ξεχνάω, το που πέθανε, στον τάφο του, στον γκάσα του. Ήταν και πέρασαν, ήταν ένας Άγιος. Έκλαψα και έβγαλε λόγο ο παπάς, ο πατέρ Παύλος. Έβγαλε λόγο και έκλαψα, χωρίς να θέλω, κλάψαμε με τον κύριο Φίλιππα. Και μετά μεταφέρθηκε στα Κατούνια, στο κτήμα του, όπου και ετάπηκε την ημέρα της κηδείας του, βρισκόμενο στο κέντρο της εκκλησίας, όλοι παραξενευόταν που η Διονυσία χωρούσε λευκή στολή, ήταν λευκή μονούσα. Και ακριβώς αυτή είναι η παράδοση της εκκλησίας ουσιαστικά, διότι ήταν η μέρα, αντί να είναι η μέρα πέμπτης, ήταν η μέρα χαράς, για αυτόν ο οποίος έφευγε στην πέρα ζωή, έχοντας αφήσει μια παράδοση πολύ μεγάλης ευποιίας και ευγένειας. Και του λέγαμε, θα γίνεις καλά κύριε Φίλιππο, όχι λέει, θα δείξει μετά από 5 χρόνια, αν θα είμαι καλά. Και δυστυχώς λυπόμαστε πάρα πολύ που έφυγε ο καημένος, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, δεν βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι στην ψυχή προπαντός. Ήταν πολύ στο Θεό. Μια μετάφραση ενός ποίηματος του Φίλιππ που λέγεται στα αγγλικά meditation και στα ελληνικά νηπτική μελέτη. Πρέπει να ετοιμάσω το θάνατό μου. Ένιωσα πολλές φορές απαρηγόρητο πόνο να πάλι στη ρίζα του δέντρου. Πολλές φορές αγνάντεψα λευκά διάσπαρτα μέλη να ανθίζουν στη θάλασσα. Ακολούθησα ένα μονοπάτι κάθιγρο με αίμα, ξετυλίγοντας το μύτο πίσω στο αρχαίο λιμέρι, εκεί που το θεριό γλύφει τη πληγή του. Τώρα, επιτέλους, ξέρω από ποιαν ανοιχτή πηγή αναβλύζει η αγάπη του ανθρώπου. Και καθώς αγγίζω εκείνη τη πληγή, με το ρίγος ενός παράξενο δέους, κεφάλια σκυμμένα στον ήλιο και ράβουν. Ράβουν σιωπηλά σάβανο και φασκιά. Πρέπει να ετοιμάσω το θάνατό μου. Πολλές φορές με ήρεμη αφοσίωση κατά πόσοι οι γυναίκες που ράβουν ένα σάβανο, το πουλί που χτίζει μια φωλιά ή ο άνδρας που ανάβει μια φωτιά μεσάνυχτα στο τζάκι. Πρέπει να ταΐσω τη φωτιά με όλα όσα αγάπησα, μνήμες παλιές τόσο γλυκές, σαν μήλα φυλαγμένα στο πατάρι, αφή φευγάτου χεριού η νερό υπόγειας πηγής, καταλύοντας τα πάντα μέχρι τη κατάλυση του ίδιου του θανάτου. Μόνο το σκότος παραμένει, καλεί μέσα στο σκότος, όπως ο κόλπος καλεί το παιδί.